του είδους, ένας τραγουδιστής ο οποίος έρχεται και κρίνει τις ομάδες μας. Και σήμερα, πρωτοχρονιά, για να μπούμε με το δεξί και με τον καλύτερο τρόπο σε αυτό το 2014, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο Μουσικό Κουτί έναν πάρα πολύ καλό μου φίλο και μία από τις καλύτερες φωνές που έχει βγάλει το νησί μας. Κυρίες και κύριοι, ο Σταύρος Κωνσταντίνου! Στη ζωή σου τη γεμάτη κι αν άλλο σώμα αγκαλιάζει στο κρεβάτι, στο λέω δε με νοιάζει. Αυτό το πάθος εγώ θέλω να το νιώσω, χίλια μαχαίρια στο κορμί μου να καρφώσω, στο λέω δε με νοιάζει. Πόνεσέ με, μη με λυπάσαι, πόνεσέ με όσο μπορείς. Πόνεσέ με και μη φοβάσαι, εγώ αντέχω όσο κάνεις. Πόνεσέ με, μη με λυπάσαι, πόνεσέ με όσο μπορείς. Πόνεσέ με και μη φοβάσαι, εγώ αντέχω όσο κάνεις. Κι αν είσαι ερώτας που πνίγεται στο ψέμα, κι αν είσαι λάθος που πληρώνεται με αίμα, στο λέω δε με νοιάζει. Αυτό το πάθος εγώ θέλω να το ζήσω, κι ας με τρελαίνει κι ας με κάνει να αρρωστήσω, αλήθεια δε με νοιάζει. Πόνεσέ με, μη με λυπάσαι, πόνεσέ με όσο μπορείς. Πόνεσέ με και μη φοβάσαι, εγώ αντέχω όσο κάνεις. Πόνεσέ με, μη με λυπάσαι, πόνεσέ με όσο μπορείς. Πόνεσέ με και μη φοβάσαι, εγώ αντέχω όσο κάνεις. Πόνεσέ με. Πόνεσέ με. Πόνεσέ με, μη με λυπάσαι, πόνεσέ με όσο μπορείς. Πόνεσέ με και μη φοβάσαι, εγώ αντέχω όσο κάνεις. Αυτός είναι ο Σταύρος Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι κοντά μας σήμερα εδώ για να μπούμε έτσι όσο καλύτερα γίνεται σε αυτή τη χρονιά, Σταύρο μου. Νομίζω ότι σε όλο τον κόσμο πρέπει να μπει όμορφα η χρονιά αυτή. Χρησιμοποιήσε αυτό το μικρόφωνο, είναι ακούγεσαι καλύτερα. Αυτό να το δώσω στο φιλαράκι μου. Νομίζω ότι σε όλο τον κόσμο πρέπει να μπει όμορφα αυτή η χρονιά. Αισιόδοξα, αγαπημένα, ερωτικά. Εντάξει, σταματήσουμε να σκεφτόμαστε τα προβλήματα. Υπάρχουν, πάντα θα υπάρχουν. Και θα έχουμε πολλά προβλήματα, αλλά όσο πιο αγαπημένοι και ενωμένοι και μονιασμένοι είμαστε και παρεΐστικα έτσι, ναι, νομίζω θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Σταύρο μου, χαίρομαι που σε έχω εδώ κοντά μου σήμερα. Κι εγώ. Σε αυτήν την πρώτη εκπομπή για το 2014. Είσαι εδώ όμως, όχι όμως για να ομορφύνεις το σκηνικό μας και το στούντιό μας. Για να δυσκολευτείς. Ξέρω ότι είναι βάρβαρος και δύσκολος ο ρόλος που σας αναθέτουμε. Θα πρέπει να παίξεις το ρόλο του κριτή.
10 χρόνια τώρα με κρίνουν. Αυτό ακριβώς. Πρώτη φορά θα κρίνω εγώ, εντάξει. Λοιπόν. Κάτι θα κάνω, αντικειμενικός θα είμαι πάντως. Σφίξε την καρδιά σου, θα σε πονέσουμε, αλλά πρέπει να κρίνεις και να αποφασίσεις ποια από τις δύο ομάδες που έχουμε εδώ μαζί μας σήμερα δικαιούται να πάρει 1000 ευρώ από τη δοκιμασία παραγγελιές. Τα παιδιά είχαν λίγα λεπτά να προετοιμάσουν ένα τραγούδι. Εμείς την προσφορά την κάναμε. Την προσφορά την κάναμε. 500 ευρώ. Αρνούμαστε την προσφορά σας. Κάνα μια προσφορά να μοιράσουν τα χρήματα. Εντάξει, το άκουσα πριν. Να κρίνω. Όχι. Όπως κρίνει η Επιτροπή, ας πούμε, στην Ελλάδα που βλέπει και κάνα μπούτι, κάνα παπούτσι, κάνα φόρεμα και τέτοια. Όχι, αν θες να κρίνεις και έτσι, μπορείς. Οι κανόνες του μουσικού κουτιού το επιτρέπουν το μπούτι. Να μοιράσουμε, δεν επιτρέπεται. Λοιπόν, ξεκινάμε τη δοκιμασία με τον Άλκη και την Κρίστη, οι οποίοι περνούν στα μικρόφωνα των τραγουδιστών για να τους ακούσουμε. Έλα, Κρίστη μου, τώρα ό,τι να γίνει. Τι τραγούδι θα μας πείτε, Κρίστη? Το καλοκαιράκι, Άλκη μου. Για ελάτε, για να σας ακούσουμε. Μπράβο στον Άλκη Χρήστου και στην Κρίστη Παπαδοπούλου για αυτήν την πρώτη ερμηνεία που είδαμε στη δοκιμασία Παραγγελιές. Μ' αρέσει που το φοβήθηκε ο Άλκης, αλλά ο Άλκης είναι άντρας γέριμος για όλα. Έτσι είναι τα ταλέντα, έτσι κάνουν. Έχουν λίγο άγχος πριν και μετά φεύγουν. Ναι. Πριν σε κρίνει ο Σταύρος, πριν ακούσουμε έτσι δύο πρώτα λογάκια από τον Σταύρο, Άλκη, πες μας για αυτήν την περιβόητη παράσταση που έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι η παράσταση. Η καλύτερη παράσταση της χρονιάς. Ναι. Κρίστη μου, δεν θέλω οτιδήποτε. Όχι, δεν λέω τίποτα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άλλο okay. Είναι άλλο σε αυτό που κάνω ναι. Εγώ, όλο αυτό που κάνει ο Άλκης. Νομίζω και... ναι, αυτοί παίζουν με ρούχα, εμείς παίζουμε χωρίς ρούχα. Αυτό. Ναι, ίσως γι' αυτό να είναι η καλύτερη παράσταση. Μπορεί, ναι. Εντάξει, απλά το κάναμε αυτό γιατί είμαστε μια ομάδα... Οι οποίοι δεθήκαμε. Γυμνοί, ωραίοι άντρες. Πάρα πολύ, μέσα σε αφάνταστες ώρες. Και κάναμε ένα αποτέλεσμα πολύ. Πολύ προσιτό στον κόσμο και πολύ ωραίο. Και ο κόσμος δείχνει να τα απολαμβάνει ναι. Και να σας ακολουθεί. Παίρνουμε θετικά σχόλια, αν και ζητάμε και τα αρνητικά για να φτιάξουμε κάποιες ατέλειες. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε τώρα τις ατέλειες του ντουέτου που μόλις ακούσαμε από τον Σταύρο, έτσι δύο λογάκια πριν περάσουμε στη δεύτερη ομάδα. Εντάξει, εμένα μ' άρεσαν. Λίγο στην αρχή μπήκαμε κάπως. Πήραμε τον αέρα μόλις βρήκαμε το τραγούδι και στο δεύτερο κουπλέ τα χάσαμε λίγο. Όσον αφορά το feeling βασικά, όχι τις νότες. Αλλά εντάξει, μ' άρεσε. Λίγο τώρα μες στο καταχύμωνο το καλοκαιράκι. Εντάξει, κάναν τη διαφορά. Θέλουμε να δούμε
παραπέρα τι γίνεται. Δηλαδή, τώρα Γενάρη. Είναι μια ιδέα για να βγει ο Άγιος Βασίλης με μαγιό του χρόνου. Λες. Να μοιράσει τα δώρα. Ναι, με κάνα μαγιουδάκι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άλκη και την Κρίστη για αυτήν την πρώτη ερμηνεία. Βεβαίως, ευχαριστούμε την ορχήστρα μας από τις πύλες. Τον Μάριο τον Σκέο που ακολουθούν τα παιδιά σε ό,τι και αν κάνουν. Τον Χρήστο τον Ασπρί.